Να επιλέξουν τους καλύτερους, ζήτησε ο υποψήφιος βουλευτής με την ελληνική λύση Πέτρος Σούλας, ο οποίος μίλησε στο Επιλογές και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι. Θα ήθελα πραγματικά να δυναμώσει η ελληνική λύση, να αποκτήσει δυνατότερη φορή μέσα στη Βουλή. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κάθε πολίτης, ό,τι και αν ψηφίσει, να ψηφίσει τους καλύτερους μέσα σε αυτό το κόμμα που θα ψηφίσει. Γιατί μόνον έτσι τα κόμματα θα γίνουν καλύτερα. Γιατί μόνον έτσι μπορεί η Ελλάδα να πάει μπροστά. Έτσι λοιπόν δεν είναι αν θα ψηφίσουν τον Σούλα τον Πέτρο. Αν το νιώσουν ικανό, αν θεωρούσουν ότι είναι μια προσωπικότητα εντός εισαγωγικών καλή, να τον ψηφίσουν. Αν ψηφίσουν κάτι άλλο, ας επιλέξουν τους καλύτερους μέσα σε αυτό που θα ψηφίσουν. Αυτό έχω να πω. Ενώ σε ό,τι αφορά πιθανή συνεργασία της ελληνικής λύσης στις εθνικές εκλογές με τα υπόλοιπα κόμματα, ο κύριος Σούλας μετέφερε την άποψη του αρχηγού του κόμματός του, ο οποίος αποκλείει κάθε συνεργασία. Θα μεταφέρω την άποψη του αρχηγού μας, ότι αποκλείει κάθε συνεργασία με τα τρία συστημικά κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε κανένα από αυτούς, σε κανένα από αυτά τα τρία κόμματα. Προγραμματική συμφωνία σε τι? Σε τι να γίνει η προγραμματική συμφωνία? Σε κάποια ζητήματα που εσείς υποστηρίζετε και που τι να γίνει η προγραμματική συμφωνία? Μέχρι τώρα αρνούνται να κάνουν εξορίξεις τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, γιατί λέγονται πετρέλαια, γιατί λέγεται ορυκτά κλπ. Ξαφνικά θα αλλάξουν γνώμη και θα κάνουν εξορίξεις? Ξαφνικά θα σταματήσουν τους πληστηριασμούς? Τι θα κάνουν από όλα αυτά? Δεν είναι μόνο συνεργασία ένα κόμμα. Είναι η ψήφος ανοχής, που αποκλείεται να δοθεί η ψήφος ανοχής, γιατί δεν πιστεύουμε κανέναν. Είναι η συνεργασία, η συνεργασία, όπου εκεί πλέον συνεργασία μιλάς για ανταλλάγματα, το ξέρουν αυτοί οι πολίτες, και η συγκυβέρνηση. Ναι. Έτσι δεν είναι, και στα τρία. Αποκλείουμε και τα τρία. Δεν υπάρχει περίπτωση, σύμφωνα με την άποψη του αρχηγού μας, να δοθεί ούτε ψήφος ανοχή, ούτε συνεργασία, ούτε στην κυβέρνηση με τα τρία αυτά συστημικά. Άρα εσείς θα πάτε... Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις θέσεις της ελληνικής λύσης, που είναι προς όφελος όλου του ελληνικού λαού. Ναι. Αυτοί που θα σπαστούν αυτές τις θέσεις, δεν χρειάζεται να συνεργαστούν με την ελληνική λύση για να τις εφαρμόσουν. Άλλωστε, είναι φανερό και φαίνεται πλέον ότι τα τρία αυτά κόμματα θα συγκυβερνήσουν. Τρία, ποια βάζετε μέσα? Και η Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.